Έχω διαβάσει μία συνέντευξή σου που, καταρχάς για να κλείσουμε το θέμα του Γιώργου Μαρίνου, διάβασα, ναι, και σε άλλη συνέντευξή σου, διάβασα ότι είπες ότι δεν έχεις επαφές μαζί του πια, γιατί σέβεσαι το ότι εκείνος δεν θέλει να έχει επαφές με κανέναν άνθρωπο. Πολύ διακριτικό από μέρους σου και γενναίο, γιατί καταλαβαίνω ότι το κάνεις με στεναχώρια κατά βάθος. Θα ήθελες να... Εντάξει, δεν το κάνω με στεναχώρια, γιατί είμαι και εγώ τέτοιος άνθρωπος. Ναι, εντάξει. Είμαι και εγώ τέτοιος. Δηλαδή, αν αποφασίσω ότι... Αφήστε με στην ησυχία μου. Αφήστε με στην ησυχία μου. Θες να το σεβαστούν όλοι. Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω κι εγώ αυτό. Το καταλαβαίνω κι εγώ. Διάβασα λοιπόν, κοιτάζοντας τη συνεντεύξη, ότι είχες πει ότι πιο κόντρα ρόλος από το ρόλο της Σάσας στον Dolce Vita, ακούς πάνω μου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει από για σένα. Ναι, δεν υπάρχει. Ότι δεν έχεις καμία σχέση, ότι είσαι ένα πλάσμα δειλό, ευαίσθητο, συναισθαλμένο, κρατημένο. Αυτή είναι η Κατιάνα. Ναι. Και κλήθηκε αυτό το πλάσμα να παίξει το ρόλο της Σάσας, που ήταν. Και γι' αυτό το λόγο την έπαιξες σκεπτόμενη σαν άντρας. Την έκανες άντρα. Σαν άντρας. Την έπαιξα σαν. Ναι, σαν αγόρι. Σαν άντρας. Ναι. Καμιά γυναίκα δεν θα έλεγε. Τρεις η ώρα σχολάει οικοδομή. Ναι, σχολάει. Μια γυναίκα δεν θα το έλεγε. Ναι, 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 ναι. Αν το έλεγε θα ήταν πουτάνα. Ναι, σωστά. Σωστά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Όχι, έτσι είναι, έτσι παιδιά. Είναι, ναι. Λοιπόν, ναι, γελάνε. Έτσι και είναι. Έβαλα στο νου μου λοιπόν έναν άντρα. Έναν άντρα. Θα μπορούσε να πει τέτοια πράγματα. Έτσι είναι. Και έτσι την έκανα. Έτσι την έπαιξα. Έτσι. Και είπα, θα είναι ντυμένη πάντα κλασάτη. Πολύ, με τα ταγιέρ της μετά. Ναι, φιλοθέη. Φιλοθέη, ναι. Ναι. Δεν είχε ποτέ γκόμενο. Ποτέ. Πάντα έλεγε, δεν είχε κανέναν. Κανέναν. Γιατί τους κυνηγούσε. Όντως δεν είδαμε ποτέ να έχει. Όχι. Ήθελε. Με τον Αντώνη πως δεν έκανε τίποτα η Σάσα ποτέ. Τώρα θα σου πει η Κατιάνα. Θα σου πει γιατί. Κάποια στιγμή ο Ρήγας λοιπόν ήθελε να με βάλει να κάνω με τον Αντώνη. Και του είπα, αν το κάνεις αυτό, το σύριαλ έχει τελειώσει. Διότι η Σάσα είναι η φίλη της Χριστίνας, είναι αυτή που τη στηρίζει, είναι αυτή που την καταλαβαίνει, είναι η κολλητή της, είναι αυτή που τα ξέρει όλα. Αν τη βάλεις να κάνει με τον Αντώνη, έχει τελειώσει το σύριαλ. Ναι, άρα ήταν ως σκέψη του. Η Σάσα πρέπει να φύγει μετά. Ολόσως. Και με έβαλε μία σκηνή πολύ μικρή, για δείγμα, και τελείωσε το θέμα. Του είπα, αν θες να τελειώσεις τη Σάσα, να φύγει, κάντο. Αν το κάνεις, η Σάσα φεύγει. Δεν μπορεί να η κολλητή της... Ναι, σίγουρα. Απλά επειδή η Σάσα ήταν αυτό που είπατε πριν... Ναι, αυτό. Ήταν όμως τόσο... Η φιλία τους ήταν τέτοια, που η Σάσα μπορεί να ήταν αυτό που ήταν, αλλά αυτό δεν θα το έκανε ποτέ. Συμφωνώ, ήταν ολόσωστο αυτό.